Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε ελληνοαμερικανικά χέρια φαίνεται να περνάει η Εθνική Ασφαλιστική σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί επίσημα η όποια απόφαση από την τελική απόφαση από την Εθνική Τράπεζα. Μαζί μας ο Κώστας Κετσετζής για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δέτα, πράγματι υπάρχουν πληροφορίες από διάφορες πηγές που παρακολουθούν τη διαδικασία της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής που αναφέρουν πως στο τελευταίο στάδιο που ζητήθηκε βελτιωτική προσφορά από τους δύο βασικούς μνηστήρες, την Κινέζικη Φωσούν και την Κοινοπραξία Κάλαμος Exim Partners Ελληνοαμερικάνικων και Ολλανδικών συμφερόντων, φαίνεται πως η κοινοπραξία του Ελληνοαμερικανού επενδυτή Τζον Κάλαμος έκανε ισχυρή ρελάνς την τελευταία στιγμή και έδωσε μια πολύ καλύτερη προσφορά από ό,τι φωσούν. Βέβαια, εννοείται ότι και από τη μεριά της Εθνικής Ασφαλιστικής και από τη μεριά της Εθνικής Τράπεζας δεν υπάρχει κανένα επίσημο σχόλιο και τηρείται σιγή εκθείως. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως η προσφορά της Κάλαμος Exim μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και να φτάνει ακόμα και τα 700 εκατομμύρια ευρώ για το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πρόκειται για ποσό το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο, αρκετά μεγαλύτερο μάλλον, από την αποτίμηση, από την αποτίμηση και από το οποίο αναμενόταν από τους εκτιμητές. Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις πάρα πολύ σύντομα, ενδεχομένως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, που είναι και αυτό το οποίο θα αποφασίσει ποιος είναι ο πλειοδότης και σε ποιος θα είναι ο νέος επενδυτής της Εθνικής Ασφαλιστικής. Από εκεί και πέρα, εξελίξεις τρέχουν και περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.